Κύριε Σταυρόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Θα έπρεπε να είναι και πιο πολλοί από εκείνους, αν και μεγαλώσατε βέβαια κιόλας. Έχουν περάσει μετά και πολλά χρόνια. 30 χρόνια νομίζω, ναι. 31 χρόνια είναι πάρα πολλά. Δηλαδή ο Γιαννάκης είναι στο χώρο, okay, είναι προπονητής, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει τόσο συχνή ή συνεχόμενη παρουσία. Εντάξει. Και είστε μόνο εσείς που είστε κάθε μέρα στο παρκέ, θα έλεγα. Εντάξει, ο καθένας παίρνει τον δρόμο του, διαλέγει τη ζωή του, διαλέγει τι θέλει να κάνει, έχει άλλη στάση ζωής. Ναι. Ο καθένας διαλέγει αυτό που θέλει να κάνει. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα και αυτό κάνω τόσα πολλά χρόνια. Δεν μπορείτε χωρίς μπάσκετ, ε? Δυστυχώς δεν μπορώ καθόλου χωρίς μπάσκετ και δεν έχει να κάνει μόνο με την επαγγελματική ομάδα. Είμαι και στο πανεπιστήμιο, ναι, επίκουρος καθηγητής που κάνω καλαθοσφαίριση κάθε μέρα. Στις ακαδημίες εποπτεύω, οπότε πάλι έχουμε παιδιά. Νομίζω ότι και θεωρώ ότι το μπάσκετ μου έχει δώσει πάρα πολλά στη ζωή μου. Με έκανε αυτό το να είμαι αναγνωρίσιμος, μου έδωσε μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και νομίζω ότι πρέπει και χρωστάω να δώσω πράγματα πίσω. Έτσι είναι η στάση ζωής μου, γι' αυτό και είμαι κοντά στο χώρο και προσπαθώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ ανθρώπους, προπονητές, παράγοντες, παίκτες. Mm-hmm. Και αυτό κάνω. Και αισθάνεστε, για παράδειγμα, αυτή η χρονιά που πέρασε, ότι πετύχατε πράγματα με τις αποφάσεις που πήρατε, με την πολιτική που εφαρμόσατε, με όλη τη βοήθεια που προσφέρατε στην ομάδα του ΠΑΟΚ? Συνήθως ξέρετε, είναι αυτό που λέτε και εσείς, ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος ή στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Νομίζω ότι εμείς αυτό το έχουμε νόμο και κανόνα στον ΠΑΟΚ, ότι προσπαθούμε να μετρήσουμε το τι έχουμε κάνει στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Είμαστε πλέον αρκετά έμπειροι στα πόστα του καθενός, στα πόστα μας, και έχουμε αρκετή εμπειρία και μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Απεδείχθη ότι κάναμε σωστά. Η χρονιά μας είναι επιτυχημένη και νομίζω εμείς ειδικά ηθικά είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι, γιατί το να είσαι ένα χρόνο κοντά στην ομάδα και να τρέχεις και να προσπαθείς να δώσεις λύσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ναι. Πέρσι, τέτοιο καιρό πέρυσι ήταν μια κρίσιμη στιγμή, όχι για τη χρονιά μόνο, αλλά για πολλά χρόνια του ΠΑΟΚ. Πήρατε μια απόφαση πολύ σημαντική να αλλάξετε ουσιαστικά τη φιλοσοφία, να αλλάξετε τον τρόπο που θέλατε να βλέπετε τον ΠΑΟΚ να παίζει μπάσκετ. Αλλάξετε τον προπονητή, βάλατε κάποιους στόχους και για τον κορμό της ομάδας και αγωνιστικούς στόχους. Πήγαν όλα πολύ καλά από όλους τους στόχους που θέσατε? Νομίζω ναι. Νομίζω πήγαν αρκετά καλά. Είχαμε κορμό από Έλληνες παίκτες, τους οποίους τους κρατήσαμε. Είχαμε Αμερικάνους ξένους παίκτες, οι οποίοι κάποιοι δεν μας κολλήσαν στη χημεία της ομάδος και έπρεπε να αλλάχτούν. Κάναμε κινήσεις διορθωτικές. Φέραμε παιδιά τα οποία ευτυχώς κολλήσαν με την ομάδα και με τη φιλοσοφία του προπονητή και του προπονητικού staff. Και νομίζω ότι πήγαν κατευθείαν, ειδικά στο δεύτερο γύρο, βλέποντας και πολύ ωραίο μπάσκετ. Προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και από το θέαμα που προσέφερε η ομάδα. Mm-hmm. Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένος άμα δεν είσαι πρώτος. Εμείς είμαστε τρίτοι. Όλοι λένε ότι είμαστε οι πρώτοι του πρωταθλήματος μετά τους δύο. Mm-hmm. Αυτό προσωπικά δεν μας ικανοποιεί. Δεν με ικανοποιεί. Δεν μας ικανοποιεί. Ξέρουμε τα δεδομένα. Θα θέλαμε να είμαστε πρώτοι. Και τι επιλογή είχατε, όσο κύριε Σταυρόπουλε? Όχι, ακούγεται παράξενο και δύσκολο, ναι, αλλά έτσι. Ναι, πραγματικά όμως, τι επιλογή είχατε? Τι επιλογή είχατε να κοντράρετε budget των 15-20 εκατομμυρίων? Πώς θα μπορούσατε να το κάνετε, βέβαια, αυτό? Όχι, βέβαια, όχι. Ξέρουμε τι μας γίνεται, ξέρουμε ότι είναι οι ομάδες οι δύο είναι πάρα πολύ οικονομικά εύρωστες και δυνατές και προφανώς είναι δύσκολο. Παρότι με πολύ μικρότερο budget καταφέραμε και τους χτυπήσαμε και κάναμε και κάποια νίκη έτσι πολύ μεγάλη, τον Ολυμπιακό. Αλλά ο στόχος ο δικός μας είναι κάποια στιγμή να είμαστε στην κορυφή. Το ΠΑΟΚ είναι για την κορυφή και δεν είναι για να παίζει πέμπτος, έκτος και έβδομος, αλλά προφανώς αυτό θέλει και οικονομική στήριξη διαφορετική. Κύριε Σταυρόπουλε, έχω ακούσει από ανθρώπους του ΠΑΟΚ που είναι χρόνια στην ομάδα να λένε για φέτος, για τη χρονιά που πέρασε, ότι εκεί γύρω στο φθινόπωρο προς χειμώνα δημιουργήθηκαν καταστάσεις ίσως από τις πιο δύσκολες που έχετε βιώσει. Πολύ μεγάλη πίεση, άσχημα αποτελέσματα, άλλα ζητήματα. Έτσι είναι? Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια σε τι είναι σημείο φτάσατε δηλαδή? Σε οριακά σημεία φτάσαμε. Δεν σας το κρύβω. Σε οριακά σημεία. Αλλά
επειδή είμαστε, σας είπα, έμπειροι, σας είπα ότι έχουμε ένα μότο το οποίο είναι η υπομονή μας. Mm-hmm. Έχουμε αρχές που έχουν να κάνουν με την στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται για τον ΠΑΟΚ. Είτε είναι προπονητές, είτε είναι παίκτες, είτε είναι παίκτες, τέλος πάντων. Ξένοι Έλληνες. Έχουμε υπομονή, τους στηρίζουμε και προσπαθούμε να τους αφήσουμε να δουλέψουν. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Το κυρίαρχο θέμα είναι αυτό που θα ήθελα εγώ σαν προπονητής. Εγώ τι θα ήθελα. Θα ήθελα να έχω από πάνω μου ανθρώπους οι οποίοι να μου δώσουν την ευκαιρία να δουλέψω και να αξιολογηθεί η δουλειά μου. Ναι. Και όχι στο πρώτο αποτέλεσμα αρνητικό να διώξω τον προπονητή ή να με διώχνανε εμένα και να παίρνανε κάποιον άλλον. Αυτό λοιπόν που εμείς δεν το θέλαμε, δεν θέλαμε αυτή τη συμπεριφορά, το κάνουμε πράξη στη δικιά μας η ομάδα. Και έτσι, με τα αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε στις αρχές, για μας δεν σήμαινε ότι τέλειωσε η χρονιά, δεν σήμαινε ότι είχαμε κακές επιλογές. Θέλαμε υπομονή, επιμονή, δώσαμε χώρο στον προπονητή να δουλέψει, στο staff το προπονητικό, στους παίκτες να προσαρμοστούν, να κολλήσει η χημεία και στο τέλος που κρινόμεθα όλοι, το πρόσημο είναι θετικό και βλέπουμε ότι η ομάδα πήγε εξαιρετικά καλά, θα λέγαμε. Μπορείτε να πείτε ότι σε εκείνη την κομβική στιγμή, πέρα από την υπομονή που κάνατε και τη στήριξη που παρήχατε, η απομάκρυση του Ντίλαρτ, η απόκτηση του Γκος ήταν η κίνηση, η αθλητική που πραγματικά άλλαξε κατά πολύ την πορεία της ομάδας? Είναι. Θα έλεγα ότι είναι ένα κλειδί στην όλη κατάσταση, γιατί ο Γκος είναι ένα παιδί το οποίο είναι βαρόμετρο για την ομάδα. Mm-hmm. Υπήρξε βαρόμετρο για την ομάδα. Είναι leader, είναι νικητής, δεν θέλει να χάνει. Και εμείς το βλέπαμε στην προπόνηση. Εμείς δεν βλέπουμε μόνο τα παιχνίδια. Ναι. Στα παιχνίδια εμείς βλέπουμε απλά αυτό που γίνεται όλη τη βδομάδα. Επειδή είμαστε συνέχεια, όλη τη μέρα στο γήπεδο, ξέρουμε ακριβώς πώς συμπεριφέρεται ο κάθε παίκτης. Άρα, ο συγκεκριμένος παίκτης, ναι, ήταν κομβικό σημείο αλλαγής πλεύσης για τον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό είναι μέσα στους μεγάλους σας στόχους να συνεχίσει, παρότι το διαβατήριο του γράφει μια ηλικία που λίγο αγχώνει ίσως. Αθλητικά. Να σας πω ότι η ηλικία πλέον έχει αλλάξει τα δεδομένα. Όταν παίζεις 15 λεπτά ποιοτικά, νομίζω ότι μπορείς να τα στηρίξεις και να παίξεις και καλά. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα θέλαμε να είναι στην ομάδα, δεν σας το κρύβουμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά και σημαντικά την ομάδα μας, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τη σχέση τη μεταξύ μας, η οποία είναι εξαιρετική και προφανώς θα ήθελε να μείνει και ο ίδιος αλλά και εμείς. Αλλά υπάρχει το θέμα το οικονομικό. Είναι σε μια ηλικία που, ξέρετε, αυτοί οι αθλητές προσπαθούν να πάρουν το εφάπαξ της καριέρας τους και ίσως να ψάξει να βρει κάτι πιο ακριβό. Αν το βρει, δεν θα είναι μαζί μας. Μάλιστα, σας ακούω. Εμείς πάντως θα κάνουμε, προσπάθεια και δεν σας το κρύβω ότι και σήμερα υπάρχει ένα meeting μεταξύ του staff, μεταξύ του προπονητή, του κ. Παπαθεοδόρου, του Μπάνε, του κ. Ζουρατζίδη και δικό μου, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα σχεδιάσουμε τη νέα χρονιά και πώς θα κινηθούμε, για να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τη νέα μας χρονιά. Σας ακούω πολύ επιφυλακτικό για τον Γκος και εξηγείτε τον λόγο. Το ίδιο επιφυλακτικό είστε και για τον Μαργαρίτη? Κοιτάξτε, για κανένα δεν μπορεί να είναι μια ελεύθερη αγορά. Ναι. Είναι μια ελεύθερη αγορά που αν έρθει η άλλη ομάδα και σου δώσει τα διπλάσια και ενδεχομένως παραπάνω, όποιος και να είσαι θα το σκεφτείς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, ξέρουν τις προθέσεις μας τα παιδιά, έχουμε μιλήσει μαζί τους. Ξέρουμε αν τους έχουμε στηρίξει ή αν πραγματικά τους θέλουμε στην ομάδα μας. Θα δούμε και τα οικονομικά μεγέθη που μπορούμε να φτάσουμε και θα δούμε πώς θα χτίσουμε τη νέα χρονιά. Είναι ένας φαύλος κύκλος όμως, εντάξει, να ετοιμάζετε εσείς ένα project το οποίο ουσιαστικά δίνει υπεραξία στους αθλητές και αυτοί να εκμεταλλεύονται το συγκεκριμένο και εσείς να ξεκινάτε από το μηδέν. Αλλά ποιος άλλος δρόμος υπάρχει για μια ομάδα που είναι σε συντήρηση? Γιατί εγώ επιμένω ότι όσο ο ΠΑΟΚ δεν έχει επενδυτεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. 100%. Συμφωνώ απόλυτα. Αν δεν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης ο οποίος να έχει συγκεκριμένο budget, εμείς θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Δυστυχώς γίνεται η δουλειά μας πάρα πολύ δύσκολη. Για μας τι θα ήταν πιο εύκολο? Να κρατήσουμε την ομάδα ως έχει, να κάνουμε δύο προσθήκες κλειδιά και να αλλάξουμε τα δεδομένα της ομάδας, να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο ενδεχομένως. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρετε... Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχουν προτάσεις από άλλες ομάδες,
με πιο πολλά λεφτά και ο παίκτης είναι επαγγελματίας και θα κοιτάξει στο μέλλον. Ξέρετε, αυτό το κομμάτι που αναφέρατε είναι πάντα και μια κατηγορία, ίσως η πιο αυστηρή κριτική σε όλους που είστε κοντά στην ΚΑΕ και πρώτα στον πρόεδρο, είναι αυτό, το ότι παραμένει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον ιδιοκτήτη, ότι δεν κάνει ο ΠΑΟΚ και οι παράγοντές του ό,τι παραπάνω μπορούσαν για να προσελκύσουν έναν άνθρωπο. Τι απαντάτε σε αυτό? Έχουμε κάνει, καταρχήν είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια που μας παρέχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Ιβάνος Σαββίδης. Ναι. Γιατί πραγματικά η στήριξή του είναι αυτή που είναι και είναι πολύ μεγάλη για μας. Αυτό πρέπει να το πούμε πραγματικά. Δηλαδή μας βοηθάει ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή ομάδα. Τώρα αν εμείς έχουμε πάει ένα βήμα παραπάνω, αυτό είναι μια δουλειά που αξιολογείται από εσάς και από τους φιλούς του μπάσκετ και αυτούς που αγαπάνε την ομάδα ή την πολεμάνε. Για μας είναι όλες οι κριτικές δεκτές. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι όλες οι πιο πολλές ομάδες έχουν πλέον ιδιοκτήτη. Ναι. Μιλάμε για τον Προμηθέα. Προμηθέας δεν έγινε ξαφνικά από το πουθενά. Έχει ιδιοκτήτη που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βάλει κάποια λεφτά δικά του και αρκετά μάλιστα και να δημιουργήσει ένα ρόστερ πολύ μεγάλο. Το Λαύριο, η ΑΕΚ, mm-hmm. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αυτές οι ομάδες έχουν ιδιοκτήτη που αλλιώς κινείς, αλλιώς μπορείς να συμπεριφερθείς. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ιδιοκτήτη. Έχουμε έναν άνθρωπο μέγα χορηγό ο οποίος μας βοηθάει και είμαστε εκεί. Αρκεί. Εμείς θα θέλαμε, σας είπα, να είμαστε πρώτοι. Ναι. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε πρώτοι των πρώτων. Να παλεύουμε για να γίνουμε πρώτοι των πρώτων. Έτσι θα θέλαμε τον ΠΑΟΚ. Αλλά προφανώς με τα δεδομένα που έχουμε δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Επειδή στο ποδόσφαιρο, εμείς οι ποδοσφαιρικοί, γιατί έτσι έχουμε χρεωθεί, βλέπουμε κάτι εκατομμύρια να περνάνε από δεξιά-αριστερά και έχουμε ζαλιστεί λίγο, είναι η αλήθεια. Είναι η εποχή ενός νεοπλουτισμού και τέλος πάντων δεν είναι και πολύ εύκολα διαχειρίσιμο αυτό το πράγμα για εμάς που μεγαλώσαμε στη φτώχεια. Ωραία. Έχει δίκιο, το απόλυτο. Είναι όσο εύκολο να κάνεις ομάδα χωρίς λεφτά, τόσο δύσκολο, τόσο δύσκολο είναι να κάνεις και με λεφτά, αν δεν έχεις την τεχνολογία. Πιο δύσκολο είναι. Ναι, πολύ πιο πιθανό. Δύσκολο είναι με λεφτά. Με πόσα λεφτά θα μπορούσε ο Νίκος Σταυρόπουλος να εγγυηθεί, σε εισαγωγικά, ξέρουμε ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και σύνθετο, ότι η ομάδα θα διεκδικεί τίτλους? Ποιο ήταν το νούμερο που θα τον καθησύχαζε ότι θα μπορεί να διεκδικεί τίτλους και συνέχεια στο μπασκετικό τμήμα? Ένα μπάτζετ δηλαδή τώρα 3 εκατομμυρίων, ναι, θα ήταν καλό. Μπράβο. Κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ναι. Κοιτάξτε, άρα όταν η ΑΕΚ έχει ένα μπάτζετ 4 εκατομμυρίων mm-hmm. και έχει παρουσιάσει μια όχι τόσο καλή ομάδα, mm-hmm. θα περίμενα να είναι διαφορετική ομάδα με τόσα mm-hmm. πολλά χρήματα, mm-hmm. νομίζω ότι είναι ένα μπάτζετ που πλέον μπορείς να διεκδικήσεις πολλά πράγματα. Ένα μπάτζετ της τάξης 3 εκατομμυρίων, 4 εκατομμυρίων, σε πάει σε άλλα επίπεδα, αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, mm-hmm. και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Χωρίς το να σημαίνει ότι πάλι μπορεί να κερδίσει πάνω ακριβώς, γιατί αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερο. Αλλά με ένα μπάτζετ τέτοιο θα δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ δυνατή, αρκετά δυνατή έως πολύ δυνατή, mm-hmm. πιθανά να φέρει τον κόσμο παραπάνω πίσω mm-hmm. Ή να κερδίσει καινούριους φίλους, να γεμίσει το γήπεδο. Και αυτό είναι μια ακολουθία συνεχόμενη. Έχεις χορηγούς παραπάνω, έχεις κόσμο παραπάνω, η πίεση προς τους διαιτητές είναι παραπάνω mm-hmm. και έτσι δημιουργείς τις συνθήκες για να κάνεις νίκες πολύ μεγάλες και αξιόλογες. Mm-hmm. Και έτσι να διεκδικήσεις αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όλοι μας, στο πίσω μέρος του μυαλού, αν θέλετε, κάποια στιγμή να φτάσουμε στην κορυφή, να είμαστε από τους πρώτους των πρώτων. Κύριε Σταυρόπουλο, με τα σημερινά δεδομένα, μια επιτυχία στην Ευρώπη, στο Champions League, είναι ανεφικτή μια συμμετοχή στο Final Four? Είναι εφικτή. Επειδή έχουμε παρακολουθήσει λίγο το Champions League και έχουμε δει τις δυναμικότητες των ομάδων, δεν διαφέρουμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Είναι εφικτή μια διάκριση τέτοια. Αλλά πάλι σας λέω, σκεφτείτε ότι η Άκη είχε ένα budget 4 εκατομμύρια. Ναι. Η Μονακό, ξέρω εγώ, πάει στα 6-7, δεν ξέρω πόσο έχει. Έχει ομάδες που έχουν budget τέτοιο επίπεδο. Αλλά παρόλα αυτά είναι, όταν έχεις ένα μπάτζετ 4 εκατομμύρια και πιθανά εσύ να έχεις 1 εκατομμύριο ή 800.000 ή 600.000, δεν είναι μεγάλες διαφορές των παικτών που μπορεί και να μεγαλώσει το χάσμα μεταξύ των ομάδων. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι λέω.
Άρα μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα. Και δεν στο κρύβουμε ότι εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι σε αυτό το Champions League. Δηλαδή θα θέλαμε να φτάσουμε στην τετράδα. Μάλιστα. Να ένα στόχος για την επόμενη χρονιά. Να ένα στόχος για την επόμενη χρονιά. Υπάρχει ένα στόχος, εξαρτάται βέβαια από το budget που θα έχουμε πάλι. Σας είπα, υπάρχει ένα meeting και ίσως και επόμενα για να δούμε τι θα, budget θα έχουμε, πώς θα κινηθούμε και τι στόχους θα οριοθετήσουμε για τη νέα χρονιά. Τον Κόνιαρη ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον κρατήσει με όλα αυτά τα οποία ισχύουν, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει όχι μόνο ηλικιακά αλλά και μπασχετικά κάθε χρόνο όλο και πιο πολύ. Και αν εισπράξει τον buyout, για να το κλείσουμε όλο το θέμα Κόνιαρη, και αν εισπράξει τον buyout που αν δεν ξέρω κανένα, είναι 400.000. Δεν μπορεί να φύγει φέτος, ναι, δεν μπορεί να φύγει φέτος. Ό, γιατί άμα δεν ανανεώσει, θα πρέπει να ψαχτεί ο ΠΑΟΚ να τον πουλήσει. Αυτό δεν είναι, αυτή δεν είναι η αλήθεια. Φέτος ανήκει σε εμάς. Αν πληρωθεί τον buyout, τι αλλάζει το σχεδιασμό? Αν πληρωθεί το buyout, θα δούμε τι λεφτά, θα είναι ένα ποσό πολύ σεβαστό το οποίο θα μπει στην ομάδα και θα δούμε μετά πώς θα χρησιμοποιηθεί. Θα χρησιμοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί αγωνιστικά, όχι για κάτι άλλο. Βεβαίως, αγωνιστικά και μόνο, δεν το συζητάω. Βεβαίως. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, να έχουμε παιδιά τα οποία να μπορούμε να τα πουλήσουμε, να πάρουμε μισό εκατομμύριο ή 600.000 ή 300, ανάλογα τι buyout βάζουμε εμείς στους παίκτες μας, και να μπορούμε να έχουμε αυτά τα λεφτά για να τα ρίξουμε πάλι στην ίδια την ομάδα. Μάλιστα. Σκέφτεστε για να κλείσουμε κάποιον άλλο στόχο πέρα από τα αυτονόητα? Το κύπελλο, το οποίο σίγουρα θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάει κάποτε σε ένα τελικό, στο πρωτάθλημα τα γνωστά, στην Ευρώπη. Κάποιον άλλο στόχο, όπως πέρυσι, η δημιουργία κορμού Ελλήνων που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά? Κοιτάξτε, τη δημιουργία κορμού Ελλήνων είμαστε οι πρώτοι που τη χαράξαμε εδώ και 6-7 χρόνια και μας έχουν αντιγράψει όλες οι ομάδες. Πάρτε το ΛΑΒ, πάρτε τον Προμηθέα, πάρτε την ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες έχουν αντιγράψει το μοντέλο που κάναμε εμείς πριν από 6-7 χρόνια. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι, έτσι. Και καλά κάνουν οι ομάδες και αντιγράφουν. Το θέμα είναι αν μπορείς να κάνεις καλή αντιγραφή ή κακή αντιγραφή. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και να βρεις και τη χημεία που πάντα παίζει ρόλο. Ακριβώς. Εμείς είμαστε πραγματικά σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί κάναμε νέο κορμό, πολύ έμπειρους παίκτες μπαρουτοκαπνισμένους, νέα παιδιά φιλόδοξα τα οποία έχουν προοπτική πολλών χρόνων μπάσκετ. Συν τους ξένους, και κάναμε μια μαγιά, μια ομάδα η οποία πραγματικά έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ. Θα δούμε για τον χρόνο ποιοι παίκτες θα μας μείνουν. Γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχει ο Χαρλαμπόπουλος, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν ανήκουν σε εμάς. Και θα δούμε στο τέλος του καλοκαιριού, γιατί εμείς τώρα, ξέρετε, οι παράγοντες συνήθως, είχα ακούσει κάτι από τον Νίκο τον Βεζιουργιού όταν ήμουν αθλητής, παίκτης του. Και είχε πει τότε ότι εντάξει, εμείς δουλεύουμε το καλοκαίρι και απολαμβάνουμε ή μας βρίζουν το χειμώνα. Και τώρα έτσι μου έρχεται στο μυαλό αυτή η ρίση του Προέδρου, του Νίκου του Βεζιουργιού, ότι όντως οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι. Εμείς δηλαδή πρέπει να χτίσουμε μια ομάδα από τώρα μέχρι στις 20 Αυγούστου, άντε 25. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και για να μπορούμε το χειμώνα να μην μας κάνουν κριτική αρνητική ή θετική και ότι δεν κάναμε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, πιστέψτε με. Μάλιστα. Κύριε Σαββρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή ευχαριστούμε για δουλειά. Την καλή χρονιά που είχαμε, γιατί είδαμε και πολύ καλό μπάσκετ, την αλήθεια. Το ευχαριστηθήκαμε. Να είστε καλά, πραγματικά σας ευχαριστούμε και για την κριτική σας, και τη θετική και την αρνητική, γιατί αυτό μας βοηθάει πραγματικά. Και το εννοώ αυτό που λέω. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.